είμαι 8,5 μηνών και ακόμα δεν το πιστεύω 100% ότι είμαι έγκυος. Οπότε αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών, η γλυκύτατη Βικτόρια Χαλκίτη είναι 8,5 μηνών έγκυος και αναμένεται να γεννήσει μέσα στον Απρίλιο. Βρεθήκαμε σε ένα κατάστημα βρεφικών ειδών και μιλήσαμε για την υπέροχη περίοδο που βιώνει. Προσπαθούσαμε πάρα πολλά χρόνια και είναι λίγο εξωπραγματικό. Δεν μπορούμε ακόμα να το πιστέψουμε. Κάθε μέρα αναρωτιόμαστε με τον άντρα μου και λέμε «Είναι αλήθεια τώρα, θα κάνουμε εμείς παιδί?» Αυτό. Πόσα χρόνια προσπαθούσατε? Αρκετά χρόνια και με εξωσωματική κιόλας. Κάναμε αρκετές προσπάθειες. Βέβαια, η ψυχολογία μου δεν ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί είχα χάσει τη μητέρα μου. Είπαμε φέτος ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας προσπάθεια και ήταν η πρώτη φορά που δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει κάτι. Οπότε ήταν η πέμπτη φορά, νομίζω, αυτή. Αρκετές προσπάθειες για αρκετά χρόνια. Και εκεί που δεν πιστεύαμε τίποτα, να που έγινε. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανακοινώσατε την εγκυμοσύνη? Στην οικογένειά μας, βέβαια. Είπαμε να έρθετε στο σπίτι, στην οικογένεια, να φάμε. Κανονίσαμε και φτιάξαμε φαγητό. Και λέει ο άντρας μου να τραβήξουμε μια φωτογραφία οικογενειακή που έχουμε καιρό να τραβήξουμε. Αλλά έγραφε βίντεο εκείνη την ώρα. Και λέει, χαμογελάσε. Περιμένουμε παιδί. Χαμογελάνε όλοι και μετά φεύγουνε. Πάνε να κάτσουν στις καρέκλες και τέτοια. Δεν το κατάλαβε κανένα. Και έπρεπε να το πούμε και δεύτερη και τρίτη φορά για να το πιστέψουνε. Την εγκυμοσύνη σου πώς θα τη χαρακτήριζες? Στους τρεις πρώτους μήνες είχα πολύ ανακατοσούρα και κοιμόμουν συνεχώς. Και πήγα στο γιατρό και του λέω, κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω τι, χάπια, κάτι, δώσε μου. Δεν είμαι καλά. Και γελούσε και μου λέει, όχι, μια χαρά, είναι φυσιολογικότατο. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι λογικό να μην αισθάνεσαι καλά. Ποια στοιχεία θα ήθελες να πάρει από το σύζυγό σου? Θα ήθελα να πάρει σαν χαρακτήρα τη σοβαρότητα, τη σταθερότητα. Έχει πειθαρχία. Και επίσης να πάρει τα μαλλιά που είχε, σγουρά, γιατί τώρα δεν τα έχει. Και τα μάτια του, τα μπλε. Και από μένα την τρέλα μου. Τη μουσικότητα και την τρέλα μου. Επέλεξες και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να το δημοσιοποιήσεις στο Facebook. Επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς στο Facebook, είπα ότι είναι κρίμα, γιατί είναι ένα ευχάριστο γεγονός, να μην το πω. Και έβαλα αυτό το baby loading και ξαφνικά έγινε χαμός, δεν το περίμενα. Είχα κάνει και άλλη μία ανάρτηση για την πρωτοχρονιά. Είχαμε τραβήξει οικογενειακή φωτογραφία, εγώ, ο άντρας μου και το σκυλάκι μας. Και έγραψα καλή χρονιά σε όλους από τους τέσσερις μας. Αλλά οι μισοί δεν το καταλάβανε, γιατί δεν το διαβάσανε, απλά είδαν τη φωτογραφία. You look into my eyes, I go out of my mind, I can see. Με το σύζυγό της, Γιώργο Σταμπόλη, είναι μαζί 10 χρόνια. Την περασμένη χρονιά, ο σύζυγός της πέρασε μια ευνίδια περιπέτεια με την υγεία του. Δεν το περιμέναμε καταρχήν, ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο. Απλά μια μέρα δεν αισθάνθηκε πολύ καλά, είχε ένα πόνο και λέω πάμε στο γιατρό να δούμε τι είναι και πάμε να πιούμε καφέ. Και τελικά ήταν σοβαρό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφραστώ με λέξεις πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Θα αναθεωρήσατε από τότε κάποια πράγματα σαν ζευγάρι? Όχι. Είμαστε ούτως ή άλλως σαν ζευγάρι, είμαστε χτύπα ξύλο. Εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ ερωτευμένη με τον άντρα μου. Ζούμε την κάθε στιγμή, μας αρέσει να είμαστε μαζί όποτε μπορούμε και όποτε μας το επιτρέπει. Και τώρα λόγω του μωρού κάνουμε και περισσότερα πράγματα μαζί, παίρνουμε περισσότερο χρόνο. Και από εκεί και πέρα η ζωή είναι απρόσμενη, προσέχουμε όσο μπορούμε, αλλά τώρα είναι όλα καλά. Και είχατε κάνει και έναν υπέροχο γάμο. Ναι, και το πρόλαβε και η μαμά μου και ήταν ευτυχώς. Ναι. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήσουν πολύ δεμένη με τη μητέρα σου. Ναι, γιατί ήμασταν η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και εγώ στην Ελλάδα. Ο αδερφός μου στη Σουηδία, όλη η οικογένεια στη Σουηδία και ήμασταν οι τρεις μας στην ουσία.
Ναι, και μου λείπει πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα με το παιδί, θα ήθελα να αναγνωρίσει τη γιαγιά. Λογικό είναι. Ναι. Εντάξει, θα ακούσει ιστορίες πολλές. Αυτό που διάβασα ότι είχες περάσει μια περίοδο κατάθλιψης, ισχύει. Ήταν μια εποχή που είχα φύγει και από την εταιρεία, δεν είχα κάνει επιτυχία, δεν είχα δουλειά, δεν είχα πάρα πολλούς φίλους. Ξαφνικά από εκεί που σε γνωρίζει ο κόσμος, σε παίρνει τηλέφωνο συνέχεια, έχεις διάφορους που νομίζεις ότι είναι φίλοι σου, αλλά δεν είναι τελικά. Και μετά εξαφανίζονται όλα και όλοι. Και εκεί έπαθα κατάθλιψη και λέω, οπ, τώρα τι γίνεται. Με βοήθησε πάρα πολύ ο κουμπάρος μου, ο Άλεξ ο Παναγή. Με πίεσε να πάμε μαζί συναυλίες με την Άννα Βύση. Πήγαμε και στην Αυστραλία και στην Αμερική και εκεί ξαναξεκίνησα. Από το μηδέν, αλλά μια χαρά.